άκρως επιτυχημένη χρονιά ήταν η αγωνιστική περίοδος 2012-13 για τον αθλητικό όμιλο ενόργανης γυμναστικής Αλεξανδρούπολης. Ο πρόεδρος του, Νεκτάριος Κυλεσίδης, ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν στο να παραμείνει ο σύλλογος πρώτη περιφερειακή δύναμη στην Ελλάδα, ενώ ζήτησε από τις αρχές του τόπου να δοθεί ένας χώρος πιο κατάλληλος για να γίνει το σπίτι της ενόργανης, για να μπορέσει ο σύλλογος να πετύχει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Απόλυτα ικανοποιημένοι ήταν διοίκηση, προπονητές και αθλητές του αθλητικού ομίλου ενόργανης γυμναστικής Αλεξανδρούπολης από την σεζόν που πέρασε. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό επιτύχαν το στόχο τους που είχαν θέσει στην αρχή της σεζόν. Μπορώ να χαρακτηρίσω τη χρονιά αυτή επικοδομητική, κερδοφόρα πρώτα απ' όλα για τα παιδιά. Γιατί με τις προσπάθειες των παιδιών και τις διακρίσεις αναδεικνύεται και ο σύλλογος και προτρέπει και προσελκύει κόσμο στο να έρθει, και παράλληλα εκτός από την ύπαρξη του συλλόγου πραγματοποιείται και ένα κοινωνικό έργο μέσω του αθλητισμού, που τα παιδιά έρχονται, αθλούνται και δεν χαραμίζουν τον χρόνο τους σε άλλου είδους θέματα, καθιστική ζωή κτλ. Η στόχη του ΑΟΕΓΑ είναι κάθε χρόνο πολύ υψηλή, καθώς ο σύλλογος έχει αναδειχθεί πρώτη περιφερειακή δύναμη στην Ελλάδα. Στόχοι και οι υποχρεώσεις γίνονται ακόμα μεγαλύτερες, πιο δύσκολες. Σαν περιφερειακή δύναμη, ο ΑΟΕΓΑ είναι πρώτη στην Ελλάδα στον τομέα αυτό εδώ. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι, και επειδή έχει και παράδοση ο σύλλογος ότι βγάζει αθλητές, με δεδομένα και με συνθήκες δουλειάς και κτηριακές υποδομές, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να προχωρήσουμε και στις μεγάλες ηλικίες, δημιουργώντας αθλητές οι οποίοι μπορεί να διαπρέψουν ακόμα και σε μεγάλες διοργανώσεις διεθνείς και να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας επάξια. Την επόμενη χρονιά θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στα τμήματα μαζικού αθλητισμού με τη συμμετοχή σε περισσότερους αγώνες. Κάθε χρόνο βάζουμε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Έχουμε αναπτύξει σχέσεις με τις γείτονες χώρες τις οποίες συνεργαζόμαστε. Φέτος ευελπιστούμε ότι οι εκδηλώσεις θα είναι περισσότερες όχι μόνο στα αγωνιστικά τμήματα, αλλά και στα τμήματα γενικής γυμναστικής της Μάζας, για να είναι και ενδιαφέρον στα μικρά τα παιδιά, γιατί τα μικρά τα παιδιά, εκτός που αθλούνται, χαίρονται όταν υπάρχουν κίνητρα που θα αποδώσουν και στην διάθεσή τους, αλλά και στο να συνεχίσουν κάτι το οποίο θα είναι κέρδος για αυτά. Για να έρθουν ακόμη περισσότερες διακρίσεις στον αθλητικό όμιλο ενόργανης γυμναστικής Αλεξανδρούπολης, χρειάζονται και οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Αυτό που μας λείπει εδώ στην Αλεξανδρούπολη και το έχουμε θέσει ως θέμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στον Δήμαρχο, όπως και σε άλλους φορείς, είναι το σπίτι της γυμναστικής, το λεγόμενο σπίτι της γυμναστικής. Είναι η έδρα μας. Είναι ο χώρος ο οποίος θα μπορέσουμε να τον εξοπλίσουμε και να έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να δουλεύουν σωστά και οι προπονητές και οι αθλητές για να μπορούσαν να πετύχουν το στόχο τους έτσι όπως πρέπει. Ο πρόεδρος του ΟΕΓΑ, Νεκτάριος Κυλεσίδης, ευχαρίστησε όλους όσοι βοηθούν το σύλλογο για να μπορέσει να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γονείς καταρχήν που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Να ευχαριστήσω τη στήριξή τους προς το σύλλογο, όπως και όλους τους τοπικούς παράγοντες, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς, επιχειρηματίες που στηρίζουν το σύλλογο και αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, που δείχνει ότι ο εθελοντισμός, θα πω και ο ρομαντισμός και ο ανθρωπισμός και γενικά σε θέματα αθλητισμού υπάρχει ευαισθησία και βοηθάει.